Ξεκινάμε με άκυρο τζάμπολ. Καλά, ξεκινάμε για σήμερα. Καλώς ήρθατε στον σημερινό αγώνα για τους 16 του Evolution. Θα δείτε από τα πιο παράξενα πράγματα αυτή την φορά. Δύο ομάδες με τα μαύρα, με τις, πώς θα τις πούμε, αυτό το Master Green, όπως χωριζέει λεπτομέρειες, είναι για την πλευρά των Monsters. Από την άλλη είναι η ομάδα με τις ροζ λεπτομέρειες, η ομάδα των Νάσε. Καλά, ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει κάποιες δυσκολίες από πολύ νωρίς, για τον λόγο ότι βασικά εννοώντας για τους αντιπάλους, ότι οι Monsters έχουν κλείσει τον όμιλο του Evolution αίτητη, ενώ στην άλλη χωρίς νίκη η Νάσε. Καλά, με μεγάλες διαφορές, η διαφορά της νοικότητας έχει ειδηθεί εδώ και καιρό. Τυπικά γηπεδούχοι είναι η ομάδα των Monsters. Είναι στο, το σκορ είναι ούτως ή άλλως 2-2. Από την άλλη οι Monsters ως γηπεδούχοι δεν ξέρω τι άλλο χρειάζονται για υπέρ τους. Και είναι φιλοξενούμενοι φυσικά, είναι σε καλά, έχουν τη δυσκολία, αλλά θα παλεύουν όσο γίνεται περισσότερο. Είναι μια δύσκολη μέρα παράλληλα, να πούμε, για την ομάδα των Monsters. Μπορείτε να δείτε ακριβώς τι εννοούμε στις δηλώσεις όπου έγιναν νωρίτερα. Συγκεκριμένα αυτό που μας αναφέρθηκε ο αδελφός του Νίκου του Στράζαλη. Έχει υπάρχει ένα θέμα μαζί σε μήνα περισσότερα, απλά να το ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα, καλή δύναμη και ευχόμαστε καλύτερη εξέλιξη για τον αδελφό του. Αυτά είναι τα βασικότερα πράγματα. Να πούμε λίγο τα υπόλοιπα μερικά ακόμα στατιστικά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Βάθος πάγου έχει η ομάδα των Monsters, καθώς έχουν συνολικά σήμερα 9. 10 παίχτες, έχετε και ένας ακόμα για να συμπληρώσει την δεκάδα. Από την άλλη η ομάδα των Νάση Καλά έρχονται με μόλις 7 παίχτες, το οποίο τους δίνει ένα μειονέκτημα στον πάγκο. Να δούμε από εδώ και πέρα τι θα συμβεί σε αυτήν την εξέλιξη που είναι στο 2-2 ήδη στα πρώτα 2 και 15. Monsters, δεν βάλα. Προσπάθεια δεν είναι επιτυχημένη από τον Λαμπρογιάννη. Γιο συνδυασμό, εκεί είναι μακριά τα χέρια του Μινασίδη, θα κάνει το κλέψιμο. Μέχρι μέσα η Κατερίνη θα πάρει το φάουλ από τον Μάρκο Μενέλα. Θα οδηγηθεί σε βολές. Οι πρώτες βολές για σήμερα. Κατερίνη στο πρώτο σουτ, είναι εύστοχο. Δεύτερη και αυτή η εύστοχη, αλλάζει το σκόπιλο στο 4-2. Να δούμε από εδώ και πέρα και την συνέχεια. 7 και 20, επομένου περάσουμε σχεδόν 3 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Το σκορ είναι αρκετά χαμηλό, αλλά αλλάζει τώρα από τα χέρια του Χαρταβίλα. Κατερίνης θα βγει μόνος του, δεν θα τρέξει εν τέλει σε γρήγορη επίθεση. Πιο αργά, αλλά χωρίς επιτυχία. Όμως εκεί έχουμε τον Χατζη Ιωάννη, ο οποίος θα πάρει το rebound και θα σκοράρει. Θα βάλει μέσα από την ομάδα του με 6-5. Σε εναλλαγές του σκορ φαίνεται κλείσει η πρώτη περίοδος τουλάχιστον. Αναγνωριστική, παρότι λίγο πολύ ξέρουν η μία ομάδα την άλλη από ό,τι μας αναφέρθηκε νωρίτερα. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα από τον Κωστόπουλο. Το rebound στα χέρια των Μόσας, κατεβαίνει γρήγορα ο Χατζη Ιωάννης. Παλεκτός. Θα γίνει το σουτ χωρίς επιτυχία από την Κατερίνη, όμως Μυρασίδης είναι εκεί να μαζέψει. Σουτ τριών πόντων και αυτό δεν είναι επιτυχημένο. Τρίτη ευκαιρία για επίθεση για τους Monsters. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι έχει να συμβεί.
Αυτά είναι τα δευτερόλεπτα που απομένουν. Θα μπει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αν όχι εντός σε πρώτο χρόνο. Αλλά σε δεύτερο θα καταφέρει να σκοράει ο Λαβογιάννης. Διαφορά ανέβηκε στους 3, 8, 5 έως τώρα. Καμβράκης αφήνει για τον Χαρταμπίλα. Δεν θα βρει την πάσα, θα κλέψει η Κατερίνη, θα ανέβει. Πάει μόνος όπως φαίνεται. Δεν θα περάσει η πάσα του και τον Χατζιωάννη, θα κρατήσει την κατοχή. Κατερίνη σου 3 πόντων, ελεύθερο. Χατζιωάννης δεν καταφέρει να σκοράρει. Ούτε σε δεύτερη επίθεση καταφέρουν να σκοράρουν η ομάδα των Monsters. Το κλέψιμο θα είναι ολοκληρωμένο κανονικά τον Αργυρίου. Και θα θεωρηθούν βήματα, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ εδώ πέρα σε αυτή τη φάση. Η επαφή έγινε κανονικά πάνω στην μπάλα από το φαίνεται. Οπότε δεν υπάρχει φάουλ σε αυτή την περίπτωση. Κατοχή με πολύ ψηλή πίεση ήρια τον Χατζη Ιωάννη. Επάνω στον Αρκόπουλο. Κατοχή είναι για την ομάδα. Να σε καλά. Η επίθεση στα 14 απομένουν. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Κωστόπουλο. Θα βγουν γρήγορα οι Monsters. Κυκλοφορία και σουτ χωρίς επιτυχία από τον Λαβογιάννη στο rebound. Είναι πάλι ο Monsters, έχουν την επίθεση. Ελεύθερος ο τριών πόντων, η μπάλα κάνει την πόλα της, δεν μπαίνει μέσα. Μετά από 6 επιθέσεις σερί δεν έχουν επιτυχία για να έχει το σκορ Monsters. Μια πολύ καλή άμυνα εδώ πέρα από τον Πατσίκα. Δεν θα αφήσει την γρήγορη επίθεση. Το κλέψιμο από τον Πεντάβρατζη. Προσπαθήσει να μπει μόνος του, δεν καταφέρνει. Κατζιωάννης για πολύ ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Χωρίς επιτυχία όμως η προσπάθεια του Πατσίκα. Παραμένει το 8-5. Έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου. Το σουτ το οποίο θα φέρει την ισοφάριση από τα χέρια του Γαβράκη. 8-8. Κοιτάζει σε κατεβάσει. Θα οργανώσει τόσο την επίθεση. Χατζιωάννης μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Η επαφή ψηλά με τα χέρια του Γαβράκη. Θα χρεώσουν το φάουλ. Θα πάει για 2 βολές. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Να Σε Καλά. Τον βολή έστοχη. Προσπαθούν και οι 3 βολές έχουν φύγει από τα χέρια του Χατζιωάννη και 3 επιτυχημένες. 9-8 το σκορ. Και η δεύτερη έστοχη 18. Το απόλυτο το βολόν έως τώρα. Για να περάσουν μπροστά όπως δεν γίνεται για τους Να Σε Καλά. Σε συνδυασμό Χατζιωάννης έχει πολύ δυναμικά άκρα. Τα εκμεταλλεύεται με την εκρηκτικότητά του και δεν αφήνει κανέναν να τον σταματήσει. Έλαος. Του 3 πόντων. Κατά τύχη έστοχο θα πω. Παρ' όλα αυτά 3 πόντοι είναι 3 πόντοι. Και συμπληρώνουν στον πόντο 12-11. Η ομάδα του Να Σε Καλά. Κυκλοφορία για την ομάδα των Monsters. Η
κίνηση σήμερα του Χατζιωάννη είναι επιτυχημένη. Έχει πάει σε πολύ καλό ρυθμό. Το τρίποντο από το Στράτζαλι. Κατεβάζει ο Κωστόπουλος. Έξω μπάλα. Το σουτ χωρίς επιτυχία αυτή τη φορά από τα χέρια του Γαμβράκη. Αλλά να δούμε τι θα καταφέρει να κλέψει. Κατέρος Στράτζαλης, το φάουλ από τον Γαμβράκη. Τέταρτο ομαδικό ήδη. Πετάβρατζης είναι στις βολές. Φούτη βολή από την Κινέλη. Να δούμε και η δεύτερη, αν θα έχει η εξέλιξη. Για αυτήν την επιτυχημένη έχουμε 20 χρόνια στο παιχνίδι, 6 στις 6 βολές. Αντιδρά το Μόσας έχουν έρθει όλες. Η επίθεση είναι και το συνάστη καλά, το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Γαμβράκη. Στράτζαλι στο σουτ και τώρα καταφέρνει να σκοράρει. Θα δούμε όμως για τρεις. Αυτή φορά είναι έστοχος. 20-11 το σκορ. Θα δούμε την επίθεση των Νάσε καλά. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά χωρίς επιτυχία. Τελική προσπάθεια. Χατζιωάννης κάνει για λίγο τον έλεγχο, αλλά θα συνεχίσει, έκανε στην μπάλα, θα πει μέχρι μέσα, θα σκοράρει. 21-11. Έχει πάρθει διαφορά για την πρώτη περίοδο για τους 10, και μας είναι σε διψήφιο. Δεν θα πέσει σε αυτό το σουτ. Στράτζελ στο rebound. Θα ανέβει και θα σουτάρει για να σκοράρει Πετάφρατης. Μεγαλύτερη διαφορά ακόμα. Περνάει κοντά στο γραφιστό η μπάλα. Με την πλάτη είναι εκεί πέρα ο Γαμβράκης. Μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ πρώτο για την ομάδα των Μόσας. Θα πάει στην baseline, δεν θα πάει σε βολή. Παναφορά από τον Τριζή. Να δούμε και τις επιλογές του. Το σουτ δεν είναι επιτυχημένο. Τελευταία 5 δεύτερα. Τελευταίο πέντε καλάθι. Να δούμε. Πως δεν είναι. Για πολύ καλή προσπάθεια για αυτό το μακρινό σουτ από τα χέρια του Κωστόπουλου, δεν είναι επιτυχημένο όμως. Το σκορ είναι στο 25-11 για την πρώτη περίοδο. Έχουμε λοιπόν την δεύτερη περίοδο, όπου η διαφορά είναι ήδη αρκετά μεγάλη, 25-11 για την πλευρά των Monsters. Σουτ μη επιτυχημένο από τον Αμπατζή, όπως το θετικό rebound κρατάει την κατοχή στους Monsters. Δεν έχει προσπάθεια, έστω και αυτή φορά από τη γωνία. Ανεβαίνει στο 28-11. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση από την πλευρά των να σε καλά. Μπαίνει μέχρι μέσα και δεν θα σκοράρει εδώ πέρα. Θα τα μιλάσω και αν θα την άλλη μήνα σίδης θα καταφέρει να αυξήσει τη διαφορά. Έχει ανέβει αρκετά. Αφύλακτο βρήκε και εκμεταλλεύτηκε τον Γαμβράκη στην κεφικά στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας.
αλλαγή πλευράς. Το σουτ για 3 δεν είναι επιτυχημένο από τα χέρια του Πατσίκα. Το rebound και κατοχή για τους Νάσε Γάλα. Γαμπράκης κατεβάζει. Σουτ για 2, μη επιτυχημένο. Σε γρήγορη επίθεση και επιτυχημένη με τον Μινασίδη. Διαφορά ανεβαίνει. Πάμε στην κατοχή σε ηρεμία. Δεν θα βιαστούμε. Καρταμπίλας. Τραγαμπράκι με την μπάλα. Δεν είναι επιτυχημένο. Βγαίνει γρήγορα η Κατερίνη. Άρα Μπατζής αφέτει και ακόμα ένα καλάθι. Συγγνώμη, Αμπατζής. Κωστόπουλος θα κατεβάσει. Θα πάρει και το σουτ. Όχι, θα περαστεί η μπάλα μέσα. Θα την ξαναπάρει όμως, θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό στη δεύτερη περίοδο. Μπάλα στα χέρια του Κωστόπουλου. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος του, θα πετύχει το καλάθι. 34-15. Αμπατζής δεν θα προλάβει να απαντήσει. Φάουλ πάντως, έτσι να χρειώθηκε σαν φάουλ. Το συγκεκριμένο αν έχει μείνει μόνο διακοπή τραυματισμού, περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι αφαιρόντι θα φάουλ. Διακοπή μόνο για περίπτωση τραυματισμού ήταν αυτό, αλλά όλα έχουν εκτελθεί ευχαρίστως έως τώρα. Αμυντική κατοχή σου τριών πόντων χωρίς επιτυχία. Είμαστε καλά. Αν δούμε και τα τελευταία αποτελέσματα, δεν είναι αρκετά προβληματική. Ούτως ή άλλως έχουν ήττες με πολύ μεγάλες διαφορές, έχουν πέρασει χωρίς νίκη. Από την άλλη, Μόσταρς είναι χωρίς ήττα. Οπότε βρίσκουμε τα δύο άκρα στον αγώνα. Ότι και πώς θα φυλάξει ο συγκεκριμένος αγώνας που έχει ένα έτσι, γενικά μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι η πιο επιθετική ομάδα του Evolution. Στην άλλη, τα πιο αδύναμη. Δεν θα είναι επιτυχημένη η πάσα προς τον Μινασίδη. Φεύγει και ο Κωστόπουλος. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Καμβράκη. Μέχρι μέσα και επιτυχημένη προσπάθεια από τον Εκατερίνη. Ανεβαίνει διαφορά. Είναι πάνω στους 20 πόντους, βρισκόμαστε σχεδόν στη λήξη. Στη μέση του δεύτερου δεκαλέπτου. 5-41 συγκεκριμένα υπολείπονται. Καλά στους Μόσταρς, διαφορά αυτή τη στιγμή ίσο 38-15 είναι στους συν 23. Θα δούμε αν θα υπάρξει αύξηση ή μείωση ευθυνής. Η αύξηση δεν βλέπω αυτή τη στιγμή το σουτ. Όμως στο δεύτερο, ούτε εδώ, αμυντικό το rebound. Κατεβάζει. Καρταμπίλας θα πάρει το σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Δεύτερη προσπάθεια δεν μπορεί να σκοράρει ούτε ο Τερζής. Τρίτη και αυτή είναι αποτελεσματική. Κατερίνης. Απ' τη γωνία το σουτ του Αμπατζή χωρίς να βρίσκει στόχο. Μπάλα βρίσκει σε πόδι, οπότε αλλάζουμε κατοχή.
συγγνώμη, δεν αλλάζει, μένει στην κατοχή των Monsters. Απατήσει ακόμα ένα τρίποντο τη γωνία. Ανεβάζει τη διαφορά κι άλλο, 41-15. Καλαφύλλας αφήνει. Δύο προσπάθειες που έκανε εδώ πέρα δεν ήταν επιτυχημένες. Μινασίδης θα πάει διαφορά κι άλλο να την μεγαλώσει. Είναι στο 43-15. Αλλά κοντεύει τους 30. Κοντεύει μας καταλαβαίνετε το τρίπλο σκορ. Να έχουν δηλαδή τριπλάσιους. Και εδώ η άμυνα δυναμική των Μινασίδη πάνω στην προσπάθεια του Γαμβράκη. Τον αναγκάζει να χρεωθεί με βήματα. Έχουμε αλλαγή, Πατζίκας βγαίνει και στη θέση του, περνάει ο Λαγογιάννης. Κατερίνης, απαντίζει ακόμα ένα τρίποντο, δεν είναι επιτυχημένο. Είναι ασύγιο πάνω από όλους, θα καθαρίσει. Λαγογιάννης, το σουτ, πλέον έχουμε τριπλή, είναι τριπλάσιο. Το σκορ είναι στο 45-15. Η απάντηση είναι πολύ δύσκολη από την πλευρά των Μάσε Καλά, η διαφορά παρά είναι μεγάλη και είμαστε ήδη στο, ούτε στη μέση του αγώνα. Θα ταινίζει καταφύγει τον Ασκοράρη, Μινασίδης. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Βοηθημένη προσπάθεια. Θα δούμε τι είναι τον ενθουσιασμό. Ποιος θα είναι επιτυχημένος από τα χέρια του Αργυρίου. 47-15, 2-50 για τη λήξη του ημιχρόνου. Γαμβράκης, χωρίς επιτυχία. Άλλη μια προσπάθεια για την ομάδα του Νάσκαλα. Αυτή ήταν επιστημένη παράλληλα, αλλά ένα γλυκό σημειότυπο και κόλλησε στον τοίχο ο Τερζής των Αργυρίου. Ήταν τα πράγματα έτσι, δεν μπορούσε να κάνει κάποιος κάτι. Αλλά το χαμόλιο των δύο μετά είναι αυτό που θα μείνει σαν αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα έχει και αυτή η προσπάθεια του Αργυρίου στους 35 διαφορά, 50-15. Καρταφύλλας. Καλάθι και φάουλ, το οποίο θα κερδίσει εδώ πέρα ο Γαμβράκης από τον τον Αμπατζή, όπως το καταλαβαίνω το φάουλ. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. 50-17 το σκορ. Λόουν Χρήστος Εκατερίνης, έρμπο layup, σημειωθεί εδώ Μικούλα. Νομίζω ο αυτοσαρκασμός είναι από τα δυνατά στοιχεία. Ο σαρκασμός είναι δυνατά στοιχεία του Χατζιωάννη. Και τα πειράγματα μεταξύ παρέας είναι από αυτά που μας αρέσουν. Ο Δημήτρη, ο Αργυρίου Σχόλια, σε ένα επιτυχημένο τρίποντο. Απάντηση δεν θα υπάρχει από την πλευρά των Νάση Καλά. Χατζιωάννης. Τρεις γυρνάνε την πάσα κάτω από την μπασκέτα. Ο Σχόλης επιτυχία. Κάνει την κατοχή ομάδα των Μόσταρτ. Έτσι έχει προσπάθει του Λαγογιάννη. Ανεβαίνει διαφορά 55-18.
πάρει το Σόπουλο σε την μπάλα. Θα την αφήσει ο Γαβράκη, πολύ ωραία κίνηση. Χωρίς επιτυχία όμως. Ο Σόπουλος. Τερζής. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Θα είστε στις τελευταίες επιθέσεις. Του χρόνου, αν θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση στο σκορ. Λαγογιάννης χωρίς πετάβρεψε στο σκορ, χωρίς επιτυχία. Λαγογιάννης, έστωπο, 57-18. Τελευταία επίθεση από το κέντρο. Παραλίγο να έχουμε την καλύτερη φάση του αγώνα, όμως δεν ήταν επιτυχημένη. 57-18 το πρώτο ημίχρονο υπέρ των Monsters. Επιστρέφουμε λοιπόν για το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ το είδατε και εσείς, είναι στο 57-21. Δεν πρέπει καν να πω για το σκορ. Το αλλάζει από αρκετά νωρίς ο Γαμπράκης, την πρώτη κιόλας επίθεση. Δεν καταφέρνει εδώ να προχωρήσει την επίθεση. Χατζη Ιωάννης, αλλάζουμε κάτω εκεί. Δεν καταφέρει να γίνει το κλέψιμο. Θα μείνει μπάλα να είσαι καλά. Του για τρεις, μη επιτυχημένο. Χατζη Ιωάννης θα τρέξει. Πάει όλο το γήπεδο και θα σκοράρει. Να δούμε και αν να είσαι καλά θα απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση. Δεν καταφέρνουνε. Χατζη Ιωάννης. Θα πάλι ο δρομόνος που θα αφήσει στον Εκατερίνη. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Στην δεύτερη προσπάθεια όμως θα το κάνει. Διαφορά στο 40 πλέον. Πολύ ωραία κίνηση χωρίς επιτυχία όμως από τον Κωστόπουλο. Ούτε σε δεύτερο χρόνο που καταφέρει να σκοράρει. Χατζη Ιωάννης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 63-21. Τρίπλο σκορ έχουμε ξανά. Την επίθεση των Ναυσικαρά από τα χέρια του Κωστόπουλου. Παίρνει την επίθεση μέχρι τέλους, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Σουτ επιτυχημένο σε δεύτερη επίθεση. 63-23. Γαβράκη στην άμυνα θα κόψει την πορεία, θα την αλλοιώσει, θα βγει εκτός. Μπάλα στα χέρια του Κάλια. Θα πάει μέχρι μέσα, θα περάσει από όλη και από όλα και θα καταφέρει να σκοράρει. Παραλίγο το κλέψουμε εδώ πέρα από τον Χαρδαμπίλα. Έστωχο το σούρτ από τον Λαγογιάννη. Να είσαι καλά. Από απόσταση το σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Κωστόπουλου. Δηλώσει προς την κάμερα της έχουν να τρέψει σήμερα η Μόσα. Συγκεκριμένα βασικά ο Χατζη Ιωάννης. Και ένα τρίποντο από τα χέρια του Πατσίκα. Για τους να είσαι καλά. Στα χέρια του Σόπουλου. Θα πάρει το σουτ. Και τρεις βολές
φαουλ πάνω στο σουτ, προσπάθεια για σουτ του Κωστόπουλου. Οπότε τρεις οι βολές στα χέρια του. Ότι βόλει δεν είναι βρίσκει. Διχτάκι. Να δούμε τη δεύτερη. Έστοχη. Είναι και την τρίτη βολή. Έστοχη. 27. Να δούμε για τρίτο σουτ χωρίς επιτυχία από τον Πατσίκα. Θα κατεβάσει Καναμπύλας. Θα πάρει και το σουτ. Δεν θα είναι τόσο Δημητρίου. Δεν θα καταφέρει σε πρώτο χρόνο ο πετάφρασης. Σποράρει, έχει το Κατερίνης από πίσω και θα βάλει αυτός μπάλος καλάθι. Πολύ ωραία το κλέψιμο Χατζιωάννης. Εκπληκτική προσπάθεια και στον αέρα. Μας χαρίζει ένα ακόμα highlight για σήμερα. Για πολύ ωραία κίνηση. Αφού βρέθηκε μόνο και αμαρκάριστος, παίρνει μπάλα πίσω την πλάτη και την αφήνει στο αντίπαλο καλάθι. Πολύ ωραία πάσα αυτή. Θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο όμορφο και το τελείωμα για να συνοδεύσει. Αλλά η πάσα που γίνεται από τον Κωστόπουλο ήταν πραγματικά όλα τα λεφτά. Κωστόπουλος και επιτυχημένη η προσπάθεια από τον Γαβράκη. Κατερίνης σκοράρει. Πάντως μέχρι τώρα στην τρίτη περίοδο έχουν λίγο όρεξη έρχεσαι να δώσουν και το σόου και την πλευρά των Μόσταρ. Δύο πολύ ωραίες πάσες είδαμε σήμερα τον Χατζιωάννη, αλλά και αυτή η πάσα που έγινε από τον Κωστόπουλο είναι μια εξαιρετική. Να διαβάζει τη θέση του συντέχνη του. Αλλά έχει αλλάξει για τους Μόσταρς πλέον. Επαναφορά και στράζαμε απευθείας στο σουτάρι. 79-29 στους 50 η διαφορά πλέον. Θα διαβάζει ο Κωστόπουλος. Πάει μόνος του, θα βρει τώρα λύση στον συμπέχτη στον Γαμπράκη χωρίς επιτυχία. Γρήγορα για τον Στράτζαλη, θα καταφέρει να σκοράρει από εξαιρετική assist του Λαγογιάννη. Σουτ χωρίς πίεση, χωρίς επιτυχία όμως αυτό που να περιζήσει, αυτός δεν θα καταφέρει στην σύνθεση προσπάθεια. Απαντής δεν θα καταφέρει να πιάσει ποτέ την μπάλα. Πραγματικά του πήγε μέσα από το χέρι. Κατοχή πάλι για τους Ζωνάς, καλά. Το σόπλο στο κατέβασμα. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει.
Νασίδης, Λαγογιάννη, πολύ ωραία η προσπάθεια, πολύ ωραία συνεργασία. Και το καλάθι για να πάει διαφορά να ανέβει κι άλλο, 83-29. Βούτα από... Για να μην χασίζει επίσης καλύτερη, καλύτερα τα σκοράρει εδώ πέρα. Ο Στράτζαλης θα ανέβει διαφορά ακόμα περισσότερο, είναι στους 30, στους 56. Αυτό που θα μου κρατήσει πολύ ωραίο το μπλοκ το οποίο κάνει ο Λαγογιάννης. Κάνει παραφορά το Μάρκος Μενέλαος, τη βρίσκει, δεν θα πάει για την επίθεση, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Έρχεται όμως ο Γαμβράκης να τελειώσει προσπάθεια. Απ' τη γραμμή το βολό να μαρκάρει στο Σολαγογιάννης, τα σκοράρει μετά και το μπλοκ που έκανε νωρίτερα. 87-31. Το σκορ διαφορά είναι στους 56. Θα δούμε αν θα προλάβουν τους 100 σε αυτήν την περίοδο ή στην επόμενη. Μπατζής δεν είναι επιτυχημένο. Σου του Λαγογιάννης. Ούτε εδώ θα καταφέρει να σκοράρει. Ράτζαλης θα πάρει όλη την ευθεία. Μπαλά δεν του κάνει το χαφτήρι. Το Σκόπουλος θα βρει του. Θα μπει μέχρι μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι πολύ ωραία ατομική ενέργεια. 87-31. Ράτζαλης θα πάει σε καλύτερη κυκλοφορία. Πάρα λίγο ένα κόλπο που πήγε να πετύχει εδώ ο Κωστόπουλος και πάρει λίγο πίσω βήματα και η κίνηση που πήγε να κάνει ήταν ικανή να πετέψει το Στράτζαλι, αλλά δεν κατάφερε να την πετέψει όντως. Δεν τόσο πάσα 30 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. 87-33 το σκορ υπέρ των Μόσαρτς. Αμπατζής δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Θα μην ξέρω πάρει το επόμενο σούτ. Στράτζαλης από ένα βήμα έξω από το τρίποντο. Ζητάει πολύ ψηλά ο Νασίδης. Στράτζαλης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει τον Νασίδη. Πολύ ωραία η πάσα έξω για τον Αργυρίου, ο οποίος θα σκοράρει. 90-33 και κάπου εδώ έχουμε την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μια διαφορά η οποία δεν θα μπορέσει εύκολα να καλυφθεί. Είναι στους 57. Επιστρέφω και το τρίτο δεκάλεπτο. 90-33 το σκορ έως τώρα υπέρ των Monsters. Να δούμε πού θα σταματήσει επί της ουσίας το σκορ αυτό. Έχει πλέον το ενδιαφέρον. Στράτζαλης. Μαζί στο σούτ συν 60-93-33. Σε τεφάση ο Γαμβράκης. Πάει το σούτ, θα σκοράρει. Σε τεφάση τη Σβέλτα εδώ πέρα ο Πατσίκας. Θα καταφέρει να βρει συμπέχτη, παρότι για να γίνει μπέρδεμα. Ακόμα ένα καλάθι με τα χέρια του Πατσίκα αυτή τη φορά, όπως κατέβασε και την μπάλα στην αρχή της επίθεσης. 95-35. Μακρινό τρίποντο. Βρίσκει στο φάνη μπάλα. Ούτε αυτή η φάση δεν θέλει να σκοράρει ο Γαμβράκης. Μαρκός θα
κερδίσει το φάουλ, θα καταφέρει να σκοράρει, θα οδηγηθεί στην γραμμή των Βολών. Έδειξε αυτό τους στρατιώτες, το μετρήσουν διαιτητές για την ομάδα τον να είσαι καλά. Άσο εκεί πρώτη βολή. Και η δεύτερη δεν είναι επιτυχημένη. Μιλιά στις δύο από τον Μάρκο Μενέλαο. Θα πατήσει χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Επιθετικό το rebound και σκορ βρίσκει ο Πετάπρατζης. Το μικρό προσπάθεια από τον... ένα πολύ ωραίο μπλοκ από πίσω από τον Πατσίκα. Και ασίς για τον Στράτζαλη. Κάλιας κατεβάσει. Μπάλα παραμένει να σε καλά. Το σουτ δεν είναι επιτυχημένο από τα χέρια του Λαμπράκη. Και έκανε το λάθος εδώ πέρα, καθώς φάω την μπάλα ήταν σε έντπολ, δεν είχε βγει εκτός για να την κρατήσει, πάει στην κατοχή. Φάουλ, εδώ θα κερδίσει ο Γαμβράκης. Είναι το δεύτερο ομαδικό. Δύο βολές η πρώτη έστοχη. Χατζιωάννης δεν την πασάρει, εξής στα αριστερό. Δύο στις δύο οι βολές. Σημεία από τα χέρια του Μόσταρς. Και δεν μιλάω για το παιχνίδι μόνο, μιλάω και για τη διάθεση που έχουν, γιατί και τις δηλώσεις που έχονται να κάνουν στην κάμερα. Τόσο ο Εκατέρινης, τόσο και ο Χατζιωάννης. Πολύ αγγίζει από Γαβράκη, θα πάρει το σουτ. Είναι πολύ ψηλή καμπύλη. Νομίζω το καλύτερο καλά που έχουμε δει ως τώρα από την πλευρά των Νάση καλά. Η απορία είναι πού θα σπάσει η κατοστάρα. Απιανούν τα χέρια. Να δούμε το αμπατζή. Είναι το αμπατζή. 102-40. Και τη συνέχεια πλέον του αγώνα που θα φτάσει το σκορ, που θα είναι διαφορά. Καλάθι και από τον Πετάπρατζη. Κατεβάζει ο Γαβράκης. Δεν θα πάει να πάρει το σουτ. Θεριάτης θα το πάρει όμως, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κάλια σου και αυτός. Πανταλάζονται κάτω την μπασκέτα. Σκόρε Αμπατζής. Γαμβράκης. Δεν θα πάρει το σούτ, πάνε στην κυκλοφορία μέχρι μέσα και θα σκοράρει ο Λευθεριάδης. Όλη η κίνηση χωρίς επιτυχία όμως προσπάθεια από τον Πατσίκα και φάουλ κερδίζει ο Τερζής. Τρίτο σημαντικό. Thank you.
διαφορά είναι πλέον στους 64-106-42. Εγώ θα θέσω το ζήτημα αν και εύχομαι να διαψευστώ. Αν θα φτάσουν σε ενίκα η ομάδα των Πασεγαλά. Από όσο είδαμε νωρίτερα διάμεσα στις κύριες τέτοιες περίοδο, υπάρχει μια φιλική κόντρα ανάμεσα στον Χατζη Ιωάννη και τον Εκατερίνη. Μια για την W και για τις assist. Θα δούμε ποιος θα το καταφέρει. Τόσο παρόν το προβάδισμα το έχει ο Εκατερίνης. Γιατί αυτό δεν πανηγυρίζει μάλλον το καλάθι. Είναι πολύ σοβαρό. Πολύ ωραίο καλάθι τον Κάλια. Μια πολύ ωραία προσπάθεια με τα μπλό. Κατερίνης θα πάρει το σουτ. Δεν θα δώσει την ασίστ στον Χατζη Ιωάννη. Αλλαγές για την ομάδα των να σε καλά. Δούμε την επαναφορά. Λαγογιάννης θα σκοράρει. Κωστόπουλος στο κατέβασμα. Θα πάρει το σουτ, δεν θα είναι έστοχο. Κατερίνης. Και Αργυρίου θα σκοράρει. Εκτός κάμερας δεν το βλέπετε, αλλά πανηγυρίζει ο Κατερίνης. Λαμβράκης, Κωστόπουλος θα πάρει το σουτ πατώντας, δεν θα είναι εύστοχο. Το rebound πάρει από όλους τους Κάλιας, θα πάρει το σουτ, ούτε εδώ θα καταφέρουν να σκοράρουν. Διπλή πτώση, μικρό το χαθμί, αλλά επειδή θα σπερασούν και γρήγορα. Η απογοήτευση του Χατζη Ιωάννη στα συστάσεις του σώματός του για την αλλαγή είναι τρομακτικά όμορφη. Αφού του δίνει τη δυνατότητα σήμερα, είπανε να παίξουν οι δύο συμπαίκτες και να αλλάει το παιχνίδι. Οπότε θα μείνει μάλλον εκεί μέχρι το τέλος. Ράτζαλης θα πάρει το σουτ, όχι, θα αφήσει το Παφτίκα. Αργυρίου θα πάρει ο Μινασίδης στο rebound. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Λαγογιάννης χωρίς επιτυχία το σουτ. Στράτζαλης από απόσταση, μπάλα δεν θα μπει. Μέσω αυτό το rebound ποιος θα είναι ο νικητής. Την ο Κάλιας, την ομάδα που είναι να καλά. Καρταμπίλας, θα πάρει το σουτ, χωρίς ευκαιρία. Γρήγορα Πατσίκας, ο Στράτζαλη, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ορμόμενος ο Μάρκος, θα πάρει το rebound. Μέχρι μέσα, αλλά έχει αντίπαλο με μακριά άκρα. Ο Λαγογιάννης στο μπλοκ, την ασίστ και το καλάθι του Αργυρίου. Καρταμίλας
για 3 στο σούτ του. Καλιά. 47. Και 118 πλέον. Κατεβάσμα από τον Κωστόπουλο. Ο Μάρκος πάει προς αμέσα στο μεσιάφος χωρίς ηλικία. Πατσίκας τρέχει το γήπεδο, νομίζει τι θα επιλέξει. Στρατζάλης 120-47. Κυκλοφορία και θα κάνουμε τον χρόνο η ομάδα των Άφη καλά. Γρήγορα θα βγουν οι Μόνσταρς. Ο Πατσίκας πάει να με εμποδίσει τον Λαγογιάννη. Γαμπράκης θα σημειώσει το τίποτα και πανηγυρίζει ο Κωστόπουλος. Μινασίδης δεν θα σκοράρει. Πατσίκας μου και εδώ θα σκοράρει. Φαίνεται να το λίγουν το παιχνίδι. Τέλος για σήμερα 120-50 στο τελικό σκορ. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη στους 70. Αυτό σημαίνει πρόκριση για την ομάδα των Monsters. Θέλουμε να δούμε και ποιος είναι ο MVP και τι θα σχολιάσουν από εδώ και πέρα οι παίχτες στην κάμερα.